εξακολουθούν να συντηρούνται από τους ξένους οίκους. Πάντως η Αθήνα υποδέχθηκε με ικανοποίηση τη θετική στροφή του οίκου Fitch, αφού ενώ χθες είχε ανακοινώσει την απόφασή του να διατηρήσει τις αρνητικές προοπτικές για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, σήμερα δηλώνει ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Συμφωνία για Στήριξη της Ελλάδας είναι θετική για τη χώρα και ενισχύει τις οικονομικές της προοπτικές. Ανακτήσαμε μια αξιοπιστία ότι αυτοί σοβαρολογούν όταν λένε ότι θα μειώσουν τα ελλείμματά τους. Πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε δύο αποφάσεις. Αυτές οι δύο αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σημαίνει ότι η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα. Τώρα πια είναι σε εμάς. Να κάνουμε εμείς τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Νερό στο μήλο των κερδοσκόπων βάζει όμως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για δεύτερη συνεχή μέρα, ο Ντομινίκ Στροσκάν παρενέβη δηλώνοντας. Εάν, και πρόκειται για ένα μεγάλο εάν, η Ελλάδα ζητήσει τη βοήθειά μας, θα τη βοηθήσουμε όπως θα κάναμε για οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πρόσθεσε ότι θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ταμείο θα θέσει τους όρους μέσω των οποίων θα παραχθεί αυτό το δάνειο, όπως πράττει και για κάθε άλλη χώρα. Η πτώση των spreads παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, αλλά όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, αυτή δεν θα γίνει ακαριαία. Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μερικές μέρες μετά από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα καταρρεύσουν τα spreads. Αυτό εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς ξέρουμε ότι τα spreads θα έχουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Μπορεί μεν αυτός ο μηχανισμός στήριξης να έχει δύο σκέλη, ένα ευρωπαϊκό και ένα που αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά εάν τελικά ομιγέννητο η Ελλάδα χρειαστεί να προσφύγει στο μηχανισμό αυτοστήριξης, είναι βέβαιο ότι τελικά είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην τριμηνιαία έκθεση του για την οικονομία, το ΙΟΒΕ επισημαίνει τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου είναι απολύτως απαραίτητα και επαρκή για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η αργή αποκλιμάκωση των spreads είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της δημοσιονομικής πολιτικής είναι μια χρονοβόρος, μη γραμμική διαδικασία. Έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο μας διασφαλίζει και με το παραπάνω τη μείωση των 4 ποσοστίων μονάδων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε άλλα μέτρα. Το ζητούμενο είναι να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε πει και να ανοίξουμε και να κλείσουμε τα μεγάλα, με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι δύο μεγάλες αποφάσεις θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων, αλλά αυτά δεν θα γίνουν με έναν μηχανικό τρόπο, ώστε αυτόματα την πρώτη ημέρα που θα βγει η Ελλάδα για δανεισμό θα δούμε ξαφνικά τα επιτόκια να μειώνονται κάθετα. Τις εξελίξεις στην οικονομία συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με το Προεδρείο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων.